Το θέμα στο Μάριο Ντράγκη, εάν υπάρξει και επίσημη υποβολή του αιτήματος και αποδοχή του αιτήματος, δημιουργούνται τετελεσμένα. Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεστε να αναθεωρήσετε την πολιτική σας ή την άποψή σας επί του θέματος? Γιατί είναι η επόμενη μέρα και το επόμενο βήμα κατ' ουσίαν. Κάθε άλλο. Διότι ο κύριος Σαμαράς δεν επιχείρησε αυτό που προσπάθησε να πείσει το Πανελλήνιο ότι επιχείρησε. Δηλαδή δεν επιχείρησε μία έξοδο από το μνημόνιο, από τα προαπαιτούμενα, τις πολιτικές της βίαιης φτωχοποίησης του λαού, της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, της περικοπής των συντάξεων και της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης. Δεν είναι πρόκειτο περί αυτού. Ο κύριος Σαμαράς βιάστηκε να πείσει ότι εδώ η Ελλάδα ζει ένα μερκελικό success story. Ότι δηλαδή το μνημόνιο πέτυχε και αποκατέστησε μέσα από τις βίαιες αυτές πολιτικές τη δυνατότητα της χώρας να δανειοδοτείται ομαλά από τις αγορές. Με τον ένα ή τον άλλο προφανώς, τρόπο, ο κύριε Παπά, όμως σας λέει ότι περνώ στην επόμενη μέρα. Δεν περνάει σε καμία επόμενη μέρα, κυρία Κλήτου. Αυτό ισχυρίζομαι. Διότι το μνημόνιο είναι ένα συμπαγές σχέδιο που θέλει την Ελλάδα, μια χώρα με μισθωτούς αμοιβόμενους πολύ κάτω από το όριο του αξιοπρεπές, με τη μεσαία τάξη διαλυμένη και ανθρώπους που θα λέγαμε ανήκουν στην τάξη των εχόντων και κατεχόντων να καταντήσουν υπεργολάβοι στις ίδιες τους εταιρείες. Αυτή είναι η προοπτική του μνημονίου, είναι μια πάρα πολύ συμπαγή στρατηγική και αφορά μόνο, νομίζω, την στρατηγική της γερμανικής ηγεσίας, με την οποία η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να ταυτίζεται. Βλέπουμε όμως, δυστυχώς, και το υπογραμμίζω, ότι πλέον έχει γίνει και δική τους πίστη. Άρα λοιπόν, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, το οποίο είναι κέριο και πιστεύω ότι θα απασχολήσει την πολιτική ζωή για το επόμενο διάστημα, ακριβώς, έχει πάρα πολύ κρίσιμη σημασία, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να ξεκαθαρίσουμε και να επανανοηματοδοτήσουμε τους βασικούς όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Διότι ο κύριος Σαμαράς νομίζω ότι ματαιοπονεί εάν προσπαθεί πλέον να πείσει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ότι υπάρχει μία έξοδος από το μνημόνιο. Ότι το μνημόνιο ως project δηλαδή πέτυχε. Δεν νομίζω ότι είμαστε όμως, κύριε Παπά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί κανείς να πείσει τους Έλληνες ότι το μνημόνιο πέτυχε. Γιατί ακριβώς αυτό, όχι, επιτρέψτε μου, είναι και απτά και άδρα στην κοινωνία. Αυτό που επιχειρούν, εμείς το καταγράφουμε ως πολιτικοί συντάκτες. Ναι. Αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση είναι να πει ότι κοιτάξτε, ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι πρόγραμμα υλοποιήθηκε. Τώρα πλέον περνάμε σε μια άλλη φάση που θα ακολουθούμε μεταρρυθμιστική πολιτική που δεν θα μας την επιβάλλει κανείς. Άρα, αυτό πρέπει να το κάνουμε λίγο λιανά, ναι, κατά το κοινό λεγόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Εάν λοιπόν βγαίνουμε από το μνημόνιο, θα επιμείνουμε στη ρύθμιση που εγγυάται μέσω της ρήτρας μηδενικών ελλειμμάτων στα ασφαλιστικά ταμεία την ελάχιστη σύνταξη 360 ευρώ από 1η-1η-15. Γιατί το κάνουμε αυτό? Εάν λοιπόν βγαίνουμε από το μνημόνιο, θα επιμείνουμε στο να θεσπιστεί το lockout και η κατάργηση της μετανέργειας. Αυτό θα το δούμε στα τελικά όρια της διαπραγμάτευσης. Όχι, προσέξτε τώρα να δείτε όμως. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ... Γιατί αφορά όλο τον κόσμο. Κυρία Κλήτου, όμως, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή αποκάλυψη. Φαίνεται ότι οι κυβερνητικοί δεν έχουν μονή σε τέτοιου τύπου επιλογές επειδή τη ζητάει κάποια τρόικα. Το κάνουν επειδή το πιστεύουν. Και θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές μας εδώ ότι πριν μερικές εβδομάδες, κατά τα μέσα τέλη Σεπτεμβρίου, ο κύριος Σαμαράς με συνέντευξή του σε μεγάλες κυκλοφορίες κυριακάτικη εφημερίδα ελεηνολόγησε, κινδυνολόγησε ακραία για το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο ελάχιστος μισθός στα 751 ευρώ. Εννοείται την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, βεβαίως, αυτό εννοώ. Και αυτό, προσέξτε, και αυτό πρέπει οι τηλεθεατές μας να το έχουν στο νου τους. Είτε έχουμε ανάγκη νέα δανεικά, είτε δεν έχουμε. Είτε χρειάζεται νέο μνημόνιο κατά Σαμαρά, είτε δεν χρειάζεται. Άρα εδώ αποκαλύπτεται ο πυρήνας κάποιων πολιτικών, οι οποίες έπρεπε να εφαρμοστούν, θέλανε να τις εφαρμόσουν και βρήκαν το μνημόνιο και το χρέος ως μία αφορμή. Εδώ νομίζω, κύριε Παπά, διαφοροποιείτε λίγο και την στάση σας απέναντι στον τρόπο αυτό που αντιπαρατίθεστε με την κυβέρνηση. Διότι αυτό που μας λέτε τώρα είναι ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά ανοίγει τα μάτια στην Τρόικα για να εφαρμόσει απεχθείς πολιτικές και δεν επιβάλλονται από την Τρόικα.
Διότι μέχρι τώρα ο στόχος σας ήταν οι μνημονιακές πολιτικές, τώρα μου λέτε ότι είναι μονές κυβερνητικές, άρα λέω μου ότι λέτε έχει αποδειχθεί, ότι οι κυβερνώντες έχουν αποφασίσει να αυτοκτονήσουν. Σας λέω ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε ποτέ και σε καμία φάση διαπραγμάτευση στην Ελλάδα. Διότι όρος και προϋπόθεση διαπραγμάτευσης είναι δύο μέρη τα οποία διαφωνούν. Έχουμε μία στρατηγική, η οποία, αν θέλετε, αποτυπώνεται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο είδαμε πριν από λίγες μέρες, η οποία λέει ότι η Ελλάδα θα ξαναμπεί στον δρόμο της ανάπτυξης εάν διαλύσει τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη, ώστε να γίνει ελκυστική για τις ξένες επενδύσεις. Αυτό φαίνεται ότι δεν προκύπτει όμως. Άρα, εδώ νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα και στη δημόσια συζήτηση να βάλουμε ένα ερωτηματικό και να πούμε τελικά οι διακηρυγμένοι στόχοι του μνημονίου με τους αδιακήρυκτους ταυτίζονται. Μήπως τελικά οι διακηρυγμένοι στόχοι οι οποίοι δεν πιάνονται, δηλαδή οι στόχοι της τιθάσευσης του χρέους, οι στόχοι της ομαλής δανειοδότησης από τις αγορές με τα οδυνηρά επεισόδια τα οποία είδαμε τελευταία. Μήπως αυτοί ήταν συμπληρωματικοί και επικουρικοί των ουσιαστικών αλλαγών τις οποίες θέλαν να περάσουν. Εδώ δηλαδή εσείς εννοείτε ότι υπάρχουν και αδιακήρυχτοι στόχοι από πλευράς κυβέρνησης, η οποία θέλει και η ίδια να τσαλαπατήσει τον ελληνικό λαό για να έρθουν κάποιοι ξένοι να φέρουν εδώ τις επενδύσεις οι οποίες θέλουν να τις φέρουν. Αλλά σε ποιο περιβάλλον δεν μας έχετε πει, γιατί οι ξένοι, ό,τι και να κάνει ο κύριος Σαμαράς και να διαλύσει όλο το όσους εργαζόμενους απέμειναν, με αυτού του είδους τη φορολογία και αυτού του είδους το περιβάλλον που υπάρχει, το οικονομικό εδώ στην Ελλάδα, έτσι, γιατί μιλάμε για διεθνείς παίχτες, δεν νομίζω κανείς να έχει το τεράστιο ενδιαφέρον να έρθει να επενδύσει. Κύριε Χριστάκο, και έρχομαι να σας ρωτήσω, να πάμε και στη φάση, γιατί όλα τα μάτια είναι στραμμένα επάνω και στο κόμμα το δικό σας. Έχει πει ο κύριος Τσίπρας κάποια πράγματα στη ΔΕΘ. Παραμένουν όμως, καθώς φαίνεται, ορισμένα πράγματα ασαφή. Δηλαδή, ας μας εξηγήσει κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ τι είναι αυτό τελικά που θέλει να συμβεί στον τόπο. Θα τα σκίσουμε τα μνημόνια, θα καταργηθούν και οι 2.000 περίπου, αν θυμάμαι καλά, που λέτε και εσείς, νόμοι οι οποίοι είναι εφαρμοστικοί. Θα γίνουν όλα όπως ήμασταν στο 2009 και θα πάμε πού. Αυτό περιμένει ο κόσμος να τα ακούσει. Και τα δύο ερωτήματα θα τα απαντήσω και ελπίζω να είμαι σαφής και για τη χάρη της συζήτησης και για τους τηλεθεατές μας. Στο ζήτημα των επενδύσεων, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, την οποία μέσω του Economist έγινε ευρύτερα γνωστή, όπου η χώρα μας είναι η τελευταία στην προσέλκυση επενδύσεων. Ως λόγοι εκεί καταγράφεται ένα δυσμενές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι αποτρεπτικό για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα στον άλλο δίκτυο, έτσι. Τεράστιο άλμα. Εδώ όμως θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Δεν καταγράφεται ως θετικό το χαμηλό εργασιακό κόστος, ούτε καταγράφεται ως αρνητικό αυτό που εγχώρει η πολιτική κύκλη, και είμαι πάρα πολύ σαφής και ξεκάθαρος αυτό που λέω, πλασάρουν ως πολιτικό κίνδυνο υπό το φόβο της δικής τους κατάρρευσης. Διότι πλασάρονται τέτοιες αντιλήψεις από διάφορα think tank, τα οποία έχουν δείξει ότι κάθε άλλο παρά έχουν την ικανότητα να βλέπουν που πάνε τα πράγματα στην οικονομία. Εγχώρια, είπατε. Και εγχώρια, τα οποία πλασάρονται προς τα έξω και επιχειρούνται να επανεισαχθούν. Λοιπόν, δεν είδαμε τίποτα τέτοιο, δεν είδαμε καμία σπέκουλα περί πολιτικού κινδύνου. Έτσι, αυτή μια προπαγάνδα η οποία κατά τη γνώμη μου έχει και πολύ κοντά ποδάρια. Είδαμε άλλου τύπου προβλήματα τα οποία αναδείχθηκαν, τα οποία επιτρέψτε μου να πω. Δεν είναι σε θέση η κυβέρνηση να φέρει εις πέρας. Συγγνώμη, αλλά αυτό που λέτε είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχουν εγχώρια think tanks τα οποία εξάγουν τον κίνδυνο της επιστροφής στη δραχμή και όλη αυτή την καταστροφολογία. Και μας έρχονται πίσω υπό το μορφή, ας πούμε, δημοσιευμάτων της Washington Post ή άλλων think tank τα οποία προσπαθούν να μας... Εσωτερική δάχτυλη. Θα σας πω, βεβαίως. Υπήρξε μεθόδευση και δια του ίδιου του Πρωθυπουργού μεθόδευση αποσταθεροποίησης. Δεν είναι καινούριο και δεν μιλάω μόνο γι' αυτό. Μιλάω για μελέτες οι οποίες μιλούν για πολιτικό κίνδυνο. Αυτές βέβαια, αυτού του τύπου τα συμπεράσματα, φαίνεται ότι δεν τα ασπάζονται διεθνώς. Ορισμένοι, και αυτό είναι το μεγάλο τους πρόβλημα. Βλέπουν και τον κίνδυνο όμως διεθνώς. Διαβάζετε και εσείς το διεθνή τύπο, όπου είδατε λίγο φύσηξε την προπερασμένη εβδομάδα. Αυτό είναι, νομίζω, οι ασκήσεις προσομοίωσης. Αυτό σας έβαλε στις δεύτερες σκέψεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακόμα και αν εγκαλείτε τα εσωτερικά καρφιά, και εγώ το ακούω με πάρα πολύ προσοχή, έχετε μπροστά σας ένα δίλημα. Ή μάλλον βρίσκεστε μπροστά σε μία πρόκληση. Πρώτον, να ενισχύσετε την καθησυχαστική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ.
και προς τα μέσα και προς τα έξω και να απευθυνθείτε σε ευρύτερες ομάδες, εντός και εκτός, και να σας ακούν και να σας προσέχουν περισσότεροι. Και το δεύτερο είναι ο κίνδυνος μιας αποσταθεροποίησης. Εσείς λέτε από κάποια αιτία, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό προκάλεσε μια μεγάλη αναταραχή στις αγορές. Μάλιστα. Και αυτό, αν είσαστε στην ηγεσία της χώρας, προφανώς θα το αντιμετωπίσετε εν είδη κρίσεως. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, οι αγορές κατά μεγίστη πιθανότητα θα είναι δύσπιστες προς την Ελλάδα για πάρα πολύ καιρό. Αυτό πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Και το δεύτερο που πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε και να το έχουμε ψηλά στον πολιτικό διάλογο, θα έλεγα, ότι οι αγορές κάνουν τη δουλειά τους. Οι αγορές θέλουν να προασπιστούν και να παράξουν κέρδη. Το ερώτημα είναι εάν οι κυβερνήσεις και στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου υπάρχει, θα σας έλεγα, και το πολιτικό εκτόπισμα για κάτι τέτοιο, είναι σε θέση και έχουν τη βούληση να προστατέψουν τις κοινωνίες. Αν λοιπόν στην επόμενη μέρα αν έχουν μια εγκυοδοσία ευρωπαϊκή, έτσι, αφήνω έξω το Δουνουτού, λαμβάνοντας ότι ισχύει αυτό το θεώρημα που μας έχει φέρει η κυβέρνηση. Αν λοιπόν υπάρχει ο ευρωπαϊκός πυλώνας ως εγγύηση για την επόμενη μέρα, εσείς ακριβώς αυτό το επιχείρημα δεν λέτε? Στο ευρωπαϊκό πεδίο δεν κινείστε κι εσείς? Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι το σχήμα της Τρόικας πρέπει να καταργηθεί. Θεωρούμε ότι είναι ένα σχήμα το οποίο θα ολοκληρώσει το βίο του υπό το βάρος της ελληνικής αποτυχίας. Και νομίζουμε ότι το ευρωπαϊκό πεδίο είναι το πεδίο στο οποίο πρέπει να προκύψει μια ισχυρή διαπραγμάτευση από μια κυβέρνηση με λαϊκή εντολή που θα βάλει επιτάπητος μια βασική προϋπόθεση για συζήτηση. Ποια προϋπόθεση? Ότι το χρέος της Ελλάδας δεν έχει καταστεί βιώσιμο και μια ευρωπαϊκή λύση είναι προϋπόθεση για να ξαναμπεί η Ευρώπη στον δρόμο της ανάπτυξης. Όμως, για να έρθω και στο προηγούμενο, διότι το παρακάμψαμε, επειδή ο διάλογός μας είναι ζωντανός. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσιάσαμε, απαντά με σαφή τρόπο και διαχωρίζει τις πράξεις και τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτως διαπραγμάτευσης, και αυτές αφορούν την αποκατάσταση της εργασίας, την αποκατάσταση του ελάχιστου μισθού και την προσπάθεια για διάσωση ό,τι μπορεί να σωθεί από τη μεσαία τάξη μέσω της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι πράγματα που είναι εκτός διαπραγμάτευσης και ανοίγουμε το μεγάλο κεφάλαιο της διαπραγμάτευσης. Τα θέτετε εσείς εκτός, για να ξεκαθαρίσουμε. Τα θέτουμε εκτός και διατυπώνουμε μέτρα τα οποία. Δηλαδή. Προσέξτε. Άλλοι, όχι, μην λέτε μονομερός, να σας πω γιατί. Διότι εδώ εμείς διατυπώνουμε με σαφήνεια το ποια μέτρα θα λάβουμε, τα οποία μέτρα λαμβάνονται σε περιβάλλον δημοσιονομικής ισορροπίας. Όχι, έχει σημασία να μας πείτε τι αφήνετε εκτός από αυτά που θα έρθει ο οποιοσδήποτε συζητητής. Το ζήτημα του χρέου λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν δύο μέθοδοι. Ναι. Υπάρχει η μέθοδος του να εκλιπαρεί την κυρία Μέρκελ για μια συνάντηση, να υπογράφει σε ένα μνημόνιο πριν τις συναντήσεις και μόλις φτάνει στη συνάντηση να σε χτυπάει φιλικά στην πλάτη και να σου ζητάει να εφαρμόσει τα συμφωνητέντα. Υπάρχει και άλλη μέθοδος. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Υπάρχει και άλλη μέθοδος. Η άλλη μέθοδος είναι, λέω την αλήθεια, οικοδομώ συμμαχίες και προσπαθώ να εκμεταλλευτώ οποιαδήποτε αντίφαση και αντίθεση υπάρχει ακόμα και μέσα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που λέτε στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί βέβαια με κάποιους θα συνομιλείτε, με κάποιους συμμαχείτε ήδη. Αυτούς με τους οποίους συμμαχείτε είναι μια μειοψηφία μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Πώς πιστεύετε ότι θα μεταβάλλετε την πρακτική, κυρία Κλήτου, η ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς κάνει ότι δεν βλέπει ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πάρα πολύ ξεκάθαρα στρατόπεδα. Είναι το στρατόπεδο το οποίο αποζητά τους δρόμους της ανάπτυξης και της χαλάρωσης του ζουρλομανδία, όπως είχε πει ο κύριος Πρόντι, του Συμφώνου Σταθερότητας, και υπάρχει και το μπλοκ της Γερμανίας και των φίλων της. Ισχυριζόμαστε με σαφήνεια και με πίστη σε αυτό που λέμε, ότι τα συμφέροντα της Ελλάδας σε αυτή την ιστορική φάση δεν ταυτίζονται με αυτά της γερμανικής ηγεσίας. Μ' αρέσει η πίστη σας όμως και την ακούω με πολύ μεγάλη συμπάθεια, γιατί όλοι είμαστε καθημαγμένοι από αυτή την κρίση. Όμως, πώς αυτό μπορεί πρακτικά να ισχύσει όταν βλέπουμε ότι μόλις χθες προχθές η Γερμανία διέλυσε τον άξονα Γαλλίας-Ιταλίας με δύο κινήσεις. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί τους πήρε και τους σήκωσε. Όχι, δεν τους πήρε και τους σήκωσε. Αυτό είναι η αναπαραγωγή των ειδήσεων εγχώρια. Και μου κάνει εντύπωση δηλαδή που εξακολουθώ και το ακούω εδώ πέρα. Ενώ και η Γαλλία και η Ιταλία πήγανε σε πάρα πολύ μικρότερες περικοπές από αυτές που θα εύχονταν
η Γερμανία να μπουν. Εντάξει, άλλαξαν οι προϋπολογισμοί. Οι προϋπολογισμοί τους άλλαξαν, με συγχωρείτε, για λιγότερο από 1% του ΑΕΠ. Μιλάμε για μηδαμινές. Είναι και άλλες οικονομίες, αλλά μηδαμινές. Ναι, βεβαίως είναι άλλες οικονομίες, αλλά μεγέθη τα συμφέροντα της Ελλάδας που είναι. Και εγώ λέω και με την πείρα των προηγούμενων ετών, και καλό αν θέλετε και τη Νέα Δημοκρατία να το σκεφτεί αυτό. Πραγματικά πιστεύουμε ότι η απόλυτη ταύτιση με την γερμανική ηγεσία είναι κάτι το οποίο διευκολύνει τα ελληνικά συμφέροντα σε αυτήν την φάση. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Παρακαλώ. Η κυρία Μέρκελ από το 2008 που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα έχει καταπιεί 43 πρωθυπουργούς. Τους έχει καταπιεί. Αλήθεια είναι αυτό. Και το ξέρετε γιατί διαβάζετε τον διεθνή τύπο. Και ξέρετε ότι σε όλες τις χώρες, τις 27 ζωή να έχουμε σήμερα και να έχουμε ζωή έτσι όπως μας κάνανε, τους έχει καταπιεί. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένας πρωθυπουργός. Τι εννοείται τους έχει καταπιεί. Τους έχει φάει. Έχει παρέλθει ο πολιτικός του ζωής. Με τι όμως, θα το διευκρινίσω, μην νομίζω ο κόσμος κάποιο λαϊκισμό. Γιατί έχει επιβάλει σε όλους αυτούς που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι, έχει επιβάλει την αυστηρή δημοσιονομική λιτότητα, δηλαδή το σύμφωνο σταθερότητας και μάλιστα ραμμένο στα γερμανικά. Πώς λοιπόν μια χώρα η οποία φυσικά μέσα από εκλογές θα έχει τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό και τους όποιους εδώ συμμάχους του που θα έχει σχηματίσει κυβέρνηση και θα πάει να πείσει όλους τους υπόλοιπους τους οποίους κατάπιε η κυρία Μέρκελ ότι εδώ θα σηκώσουμε κεφάλι. Πάλι εγώ θα διαφωνήσω στην μέθοδο που αναπαριστά την κρίση ως ένα πρόβλημα Ελλάδας-Γερμανίας. Είναι μια κρίση όχι, η οποία... το έθεσα ευρωπαϊκά ναι, γι' αυτό. Ναι. Το θέσατε ευρωπαϊκά, αλλά πάλι ως μια αντίθεση η οποία θα λάβει χώρα σε διμερές επίπεδο. Αφού κερδίζει η Γερμανία πάντα. Δεν θα κερδίζει πάντα η Γερμανία όμως, τελειώνει αυτός ο κύκλος. Διότι η Γερμανία πρέπει να πληρώσει το τίμημα της καταστροφής η οποία έφεραν οι επιλογές της ηγεσίας της. Πώς θα γίνει. Δεν είναι βέβαια πρόβλημα μιας μόνο χώρας. Υπάρχουν και αλλού σύμμαχοι για τους οποίους η κυρία Μέρκελ έχει αποδείξει ότι εργάζεται συστηματικά και τους στηρίζει. Και εννοώ και το παράδειγμα της Ελλάδας. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, είναι σαφές ο τρόπος και ο δρόμος που πρέπει μια καινούργια κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή, ισχυρές συμμαχίες και έντος της χώρας και κυρίως εκτός της χώρας, είναι σαφές το πλαίσιο και η στρατηγική στην οποία πρέπει να κινηθεί. Βέβαιο, ξέρετε ποιο είναι. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η κυβέρνηση του δεύτερου και του τέταρτου κόμματος, με βάση τη βούληση του ελληνικού λαού, όπως αυτή εκφράστηκε τον Ιούνιο που μας πέρασε, είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει παραδοθεί εκ των προτέρων, δεσμεύεται ότι θα τηρήσει όλα τα προαπαιτούμενα και διακηρύσει σε όλους τους τόνους. Και εντός και εκτός της χώρας, ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Να σας ρωτήσω, να κάνω λίγο το δημοσιογράφο, κύριε Χριστάκο. Επιτρέψτε μου. Εάν τα προαπαιτούμενα λοιπόν θα τηρηθούν απαρεγκλήτως και εάν το χρέος είναι βιώσιμο, τι ακριβώς διαπραγματεύεται η κυβέρνηση? Ποιο είναι το σημείο διαφωνίας? Τι εννοεί, το ερωτώ με ειλικρίνεια. Με την Τρόικα. Με την Τρόικα. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Ποιο είναι το σημείο? Αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το σημείο διαφωνίας που έχουμε, μου επιτρέπεις να απαντήσω, Γιάννη, όχι, το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ δίνω. Αυτό το οποίο διαμηνεί η κυβέρνηση αυτή την ώρα είναι ότι έρχεται η Τρόικα για τις τελευταίες διευθετήσεις των προαπαιτούμενων που έχουν υπογραφεί. Τελεία. Από εκεί και πέρα υλοποιούνται, φεύγει η Τρόικα. Έτσι λέει η κυβέρνηση, δεν το λέω εγώ. Συμφωνούμε απολύτως. Φεύγει η Τρόικα και τι μένει? Όλα τα μέτρα της Τρόικας. Μένει. Όλη η Τροϊκανή πολιτική. Να συζητήσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους και δανειστές την έναρξη της διευθέτησης του χρέους. Με τον τρόπο τον οποίο τον έχουν περιγράψει. Δεν υπάρχει διευθέτηση του χρέους, κυρία Κλήτου. Όταν εμείς διακηρύσουμε ότι το χρέος είναι βιώσιμο, όταν η Ελλάδα διατυπώνει επισήμως τη θέση ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Δεν συζητούν για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμών, για μείωση των επιτοκίων. Αν είναι βιώσιμο το χρέος, γιατί να μπει κανείς στη βάσανο να αλλάξει ακόμα και αυτές τις επιχειρήσεις. Για πολιτικές λύσεις. Γιατί σας τα ερωτώ. Πάντα είναι βιώσιμο σε πολιτικές. Σας ερωτώ. Λέω. Και εδώ είναι το βασικό δίλημα που έχει και ο ελληνικός λαός να απαντήσει στις κάλπες οι οποίες έρχονται. Η Ελλάδα είναι προτιμότερο να προσέλθει σε αυτή τη διαπραγμάτευση, τη μέγιστη διαπραγμάτευση για το χρέος, με μια κυβέρνηση η οποία λέει την αλήθεια, την οποία επιτρέψτε μου να πω συμμερίζονται και μια σειρά διεθνείς παίκτες και οργανισμοί, ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, ή με μια κυβέρνηση που έχει απολέσει το πολιτικό της κεφάλαιο και έχει συνταχθεί πλήρως με τη γραμμή της Γερμανίας? Να κάνω μια ερώτηση απλή. Έχω την αίσθηση ότι όποιος μας παρακολουθεί θέλει να τα ακούσει από εσάς. Λέτε ότι θα επαναφέρετε τον κατώτατο μισθό στα 756 ευρώ.
51. Μας διορθώνει και ο Γιώργος. Μας διορθώνει και ο Γιώργος, ναι, και μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Εάν είναι τόσο απλό και εύκολο, δεν θα σας ρωτήσω που θα βρείτε τα λεφτά. Γιατί πιστεύετε ότι η παρούσα κυβέρνηση που δημοσκοπικά χάνει και αντιμετωπίζει και ένα φάσμα εκλογικής ήττας ενδεχομένως στις επικείμενες εκλογές δεν το κάνει? Τι είναι, η παράφρον μεταβολή? Όχι, γιατί το πιστεύουν. Διότι αυτό το είπε και ο κύριος Σαμαράς Αφθαρσός. Και μια και αναφέρεστε στην αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω επακριβώς ποια ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός, την οποία μπορούν και οι τηλεθεατές μας αν θέλουν να ανατρέξουν. Είπε ότι όταν ο μισθός ήταν 751 ευρώ ο κατώτατος, η Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να παράξει ούτε καρφίτσα. Αυτό είναι μία αντίληψη κατά τη γνώμη μας καταστροφική. Μία αντίληψη η οποία αντιμετωπίζει, αν θέλετε, την οικονομία ως ένα κλειστό σύστημα, στο οποίο ο μόνος ρόλος της κυβέρνησης είναι να μοιράζει μία εκ των προτέρων δεδομένη πίτα. Δεν αντιμετωπίζει την οικονομία ως ένα σύστημα ανοιχτό με δυνατότητες παραγωγής και κυρίως δεν αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι όταν οι άνθρωποι που έχουν χαμηλά εισοδήματα τα αυξάνουν κατά λίγο, τα μετακυλίουν και στην αγορά. Θα σας πάω λίγο και σε ένα θέμα. Και τώρα μην αναφερθώ σε διάφορες ανοησίες που ακούγονται από διάφορους τελευταίους λαοπρόβλητους ότι τα έξτρα λεφτά των χαμηλών μισθών θα γίνουν εισαγωγές. Διότι πρόκειται περί ανοησιών, οι οποίες, εντάξει, ας ευδοκιμούν στα χείλη διαφόρων, αλλά όχι στα χείλη της πολιτικής ηγεσίας, γιατί έχουν και καταστροφικές συνέπειες. Λίγο στο εσωτερικό πεδίο. Σήμερα κατέθεσε η κυρία Βούλτεψη για την γνωστή ιστορία περί των καταγγελιών. Είχατε πάει και εσείς την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Σκουρλέτη. Η κυρία Βούλτεψη, λοιπόν, στις δηλώσεις της είπε ότι επειδή δεν έχει βρεθεί κανένα απολύτως στοιχείο από τις καταγγελίες τις οποίες κάνετε, τελικώς αποδεικνύεται ότι αντιστρατεύεστε την δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Πάντως, στοιχεία δεν έχουμε δει. Νομίζω ότι η κυρία Βούλτεψη νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί ούτε να μας εκπλήξει, διότι έχει πει τις απίστευτες ακρότητες για όλα τα θεωρείτε θέματα. Ότι δεν ήταν νομίζω, κύριε Παπά. Ήταν βαριές κατηγορίες όμως. Φαίνοντας αλλάσπι στον ανεμιστήρα. Μισό λεπτό. Η ακρίβεια των γεγονότων είναι η εξής. Ο Πάνος Σκουρλέτης σε μια τηλεοπτική εκπομπή έκανε μια αναφορά σε ένα δημοσίευμα. Σε αυτή τη τηλεοπτική εκπομπή εκ των υστέρων υψώθηκαν οι τόνοι ανεξήγητα, είχαμε υπεραντίδραση και θα σας έλεγα και κάτι που μπορεί να πονηρέψει και τους τηλεθεατές μας. Όταν κάποιος αισθάνεται ότι του πετάνε λάσπη και δεν τον πιάνει, το προσπερνά ψύχρεμα. Δεν ανεβαίνει στο τραπέζι να αρχίζει να χορεύει. Υπήρχε και ο κύριος Ραγασάκης στη Βουλή όμως. Ναι, και θυμάστε την αντίδραση του κύριου Σταμάτη. Έτσι, έρχεστε λοιπόν, έτσι, σε βοήθεια των όσων ισχυρίστηκα, να θυμηθούμε όλοι μαζί ποια ήταν η αντίδραση του κύριου Σταμάτη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει και εάν ορισμένοι δεν είχα το άγχος ότι τέτοιου τύπου δημοσιεύματα γίνονται πιστευτά, δεν θα είχαν και αυτό. Πάντως υπάρχουν άλλα δημοσιεύματα που λένε, τα διαβάζετε κι εσείς, ότι εσείς συναγελάζεστε με ένα άλλο κομμάτι επιχειρηματιών, οι οποίοι μπορεί να επενδύουν και σε πράξεις που δεν Τα βλέπω όλα. Απλά θέλω να πω στα κέντρα τα οποία αυτά τα σενάρια τα αναδεικνύουν και τα. Πρέπει να αποφασίσουν κάποια στιγμή τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ή τρομοκράτηση ή ένα συστημικό κόμμα το οποίο θα έρθει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Νομίζω ότι ζούμε έτσι και μία σύγχυση ορισμένων κύκλων σε σχέση με το ποια στρατηγική και ποια κριτική θα εξαπολύσουν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εμείς θα αντιμετωπίζουμε με απόλυτη ψυχραιμία, με τον καθαρό μας λόγο και χωρίς να κουραζόμαστε να επαναλαμβάνουμε. Δεν σας φοβίζει αν περάσει το μήνυμα του δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν ετήρησες? Κυρία Κλήτου, θέλω να σας θυμίσω ότι στην πορεία αυτών των ετών έχουμε ακούσει ότι είμαστε ρωσόδουλοι. Είμαστε πολύ φίλοι με τους Αμερικανούς. Πήγαμε στο Σόιμπλε και δεν του βάλαμε το ζήτημα του κατοχικού δανείου. Είμαστε με τους τρομοκράτες. Έχουμε συνιστώσεις τρομοκρατών. Και αυτά τώρα σας λέω και προλίγων ημερών στη Βουλή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έτσι. Άρα έχουμε οικοδομήσει, ξέρετε, κάποια αντισώματα και εμείς
αλλά και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, να προσπερνάει με ψυχραιμία τέτοιου τύπου ακρότητες. Και σε επαφές με τους αξιωματούχους, τους Ευρωπαίους και στο Βερολίνο, γιατί δεν τις ανακοινώνετε, γιατί τις κοινοποιείτε να τις συζητήσουμε, τι λέτε εκεί και τι σας λένε. Θέλω να πω στον κόσμο ότι οι επαφές μας είναι διαρκείς και απορρέουν από την υποχρέωσή μας να κάνουμε καθαρές τις θέσεις μας και να αυξήσουμε, θα σας έλεγα, τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Αλέξης ο Τσίπρας πριν 2 χρόνια είδε τον κύριο Σόιμπλε για πρώτη φορά, ήταν η πρώτη φορά που ο κύριος Σόιμπλε άκουγε ότι από μια δική μας κυβέρνηση, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να κάτσει στο τραπέζι με μια ελληνική κυβέρνηση για την οποία το ζήτημα του κατοχικού δανείου είναι ανοιχτό. Δεν το είχε ξανακούσει. Στη συνάντηση μέσα μπορώ να σας πω ότι έκανε σαφές ότι δεν ήταν δική του δουλειά να ασχοληθεί και ότι θα έπρεπε με το Υπουργείο Εξωτερικών και Δικαιοσύνης της Γερμανίας να συζητήσει ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι εμείς πορευόμαστε με την καθαρότητα και με την ευθύνη η οποία αρμόζει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία... το οποίο είναι και πρώτη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Επειδή τελειώνει και ο χρόνος, υπογραφές είπατε δεν θα βάλετε, το διάβασα σε συνέντευξή σας, προετοιμάζοντας και το έδαφος για κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό που θα φέρετε λοιπόν στον ελληνικό λαό? Γιατί δεν θα συμφωνήσετε με την Μέρκελ και τους δανειστές. Mm-hmm. Δεν θα βάλετε υπογραφές σε οτιδήποτε έρθει ενδεχομένως πρώτων εκλογών, αν υπάρχουν. Τι είναι αυτό που θα φέρει τους Έλληνες πολίτες? Θα τους πείτε την επόμενη μέρα. Ψωμί και αξιοπρέπεια, κύριε Χριστάκο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για τους ανθρώπους που είναι στο μηδέν του εισοδήματος, θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για την ανθρωπιστική κρίση, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μπει σε επανεκκίνηση η οικονομία, προστατεύοντας ό,τι μπορεί να προστατευτεί από τη μεσαία τάξη, και θα οικοδομήσουμε τις συμμαχίες για να κάνουμε τη διαπραγμάτευση που χρειάζεται η χώρα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω και εγώ και ο Γιάννης, αλλά ήταν ελπίζω ότι επειδή έχουμε πολύ χρόνο προεκλογική αναμονή. Δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι καλή και η ανάκριση. Αν το είδατε σαν ανάκριση, μας καλώς, λυπεί. Όχι, καλώς, με συγχωρείτε να σας πω γιατί. Μιλάτε τέτοιες μέρες γιατί εχθές είχαμε άλλα. Να σας πω γιατί πιστεύω πραγματικά ότι οι δημοσιογράφοι, η δουλειά τους είναι να ρωτούν τους πολιτικούς αυτά που τους ρωτούν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι. Όχι να τους διευκολύνουν, όχι να. Και με αυτή την έννοια τη χάρηκα. Θα ήθελε και ο κόσμος να σας ρωτάνε. Θα έχουμε, ελπίζω, τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να μας αποκαλύψετε. Όχι μόνο για την πολιτική που θα ακολουθήσετε στην επόμενη μέρα, αλλά και το πώς αυτή την πολιτική θα την ακολουθήσετε, ισορροπώντας τις συνιστώσεις στο εσωτερικό του κόμματός σας. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.